Καλησπέρα μάγκες, επιστρέφουμε στα βίντεο μας και σήμερα θα παίξουμε ποδοσφαιράκι. Όχι όμως αυτά που έχετε συνηθίσει, ούτε προ, ούτε FIFA. Αλλά θα σας πάω 25 χρόνια πίσω και θα παίξουμε Super Sidekicks νούμερο 2 στο Neo Geo. Λοιπόν, ξεκινάμε και μιας έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο ακόμη να τρέχει και είμαστε στα ημιτελικά, θα παίξουμε κι εμείς το παγκόσμιο κύπελο του 1994. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιράκι είναι αφιέρωμα για εκείνο το πρωτάθλημα, για εκείνο το παγκόσμιο. Οπότε παίρνουμε Ελλάδα και πάμε να παίξουμε. Το πρώτο μάτς ήταν τα προκριματικά, το μπαράζ προκριματικών για να μπούμε στους ομίλους του παγκοσμίου με τη Γαλλία. Και ξεκινάμε. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιράκι ήταν για την εποχή του ένα από τα καλύτερα. Μπορεί να μην είχε πολλά πράγματα να κάνεις. Με ένα κουμπί, με το ίδιο κουμπί έδινε πάσα, με το ίδιο κουμπί σούταρε. Τρίπλες δεν είχε. Αλλά ακόμη και αυτά που πρόσφερε ήταν φανταστικά. Σουτ, γκολ, μεγάλη γκολάρα. 1-0 για την Ελλάδα. Και τα γαλάκια είναι τέζα. Ξανά η Ελλάδα. Σαν το Ζαρκάδι ξεκίνεται. Θα σουτάρει. Ξανά σου. Πενάλτι, όχι. Σουτάρει. Ένα απέναντι δεν θα δώσεις αγόρι μου. Μας έχουν σακατέψει. Καλό σου. Η Γαλλία τα έχει χάσει. Και 2-0. Η Ελλάδα σφραγίζει τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής. 2-0. Πέναλτι. Όχι. Επιθετικό φάουλ. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Και τέλος παιχνιδιού. Περάσαμε στο παγκόσμιο και το γκρουπ ήταν Νιγηρία, Βουλγαρία και Αργεντινή. Και πρώτο μάτς ήταν με την Νιγηρία. Λοιπόν, το παιχνίδι θα το σταματήσω όταν χάσουμε. Πάμε. Σέντρα για την Ελλάδα. Τώρα θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Έφαγε και μία στο κεφάλι ο διαιτητής. Και τώρα η Ελλάδα φεύγει, ξεχύνεται. Καλό σουτάκι. Άλλο ένα σουτ. Πέναλτι δεν δίνει το κοράκι. Ούτε φάουλ ούτε τίποτα. Στα αρχίδια του όλα. Και τώρα Νιγηρία. Σουτ! Πέναλτι, ούτε τώρα. Ξανά η Ελλάδα.
Σουτ. Ένα σουτ να περάσει ρε φίλε. Να βάλουμε ένα γκολάκι. Σουτ από μακριά πάνω στον τερματοφύλακα. Την έκανε τη μαλακία του. Άλλο ένα σουτ. Σαν να σουτάρει σε τοίχο είναι. Ξανά. Δεν περνάει τίποτα. Πλάγιο για την Ελλάδα. Έχουμε περάσει καθυστερήσεις. Σουτ. Αποκρούει ξανά. Ξανά. Με τίποτα. Τι γίνεται ρε φίλοι, τι έχει πιάσει το άτομο. Και γκολ. Επιτέλους. Τρομερή γκολάρα με το τσάρτς. Σπάνια μπαίνουν αυτά τα σουτ όταν σε βγάζει το στόχο. Αλλά για καλή μας τύχη το πνίξε ο τερματοφύλακας, ενώ έπιασε τόσα πολλά άλλα. Και πήραμε το πρώτο μάτς του ομίλου. Συνεχίζουμε δεύτερο μάτς με τη Βουλγαρία. Λοιπόν, δεύτερος αγώνας σε Ελλάδα εναντίον Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία του Στόιτσκοφ, του Λέτσκοφ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Μαδάρα. Πάμε. Πλάγιο για τη Βουλγαρία. Ξανά η Ελλάδα. Πέφτει λίγο ξύλο εκεί και φεύγει τώρα. Σουτ! Στα χέρια του τερματοφυλάκα. Και φεύγει εθνική. Ωραία, πέρασε. Πέρασε. Πενάλτι. Όχι. Ούτε κάρτα, ούτε τίποτα. Καλό το σουτάκι, αλλά πάνω στα χέρια του τερματοφυλάκα. Λάθος τερματοφύλακα, σουτ γκολ. Ελλάδα-Βουλγαρία 1-0. Από το πουθενά. Και τώρα οι Βούλγαροι μπροστά χάνουν όμως. Ξανακερδίζουν. Επικίνδυνοι τώρα. Και τέλος παιχνιδιού. Συνεχίζουμε εναντίον της Αργεντινής και του Diego Armando Maradona. Και του Μπατιστούτα εννοείται μπροστά. Θα είναι ο τύπος με τη μεγάλη χέτη που θα δείτε στην επίθεση της Αργεντινής. Μεγάλη μορφή, μεγάλη παιχτούρα. Κανίτζια και τα λοιπά. Δύσκολο ματσάκι. Θα το πάλεψουμε όμως.
Πάμε. Άντε λεβεντιά μου. Ωραίος. Δεν έχουμε περάσει ακόμη το κέντρο εδώ μεταξύ. Πάμε. Πλάγιο για την Αργεντινή. Λάθος. Το φάγαμε. Ωραία φίλε, τρομερή απόκρουση. Είμαι σίγουρος ότι θα το πνίγε. Ας παίζει μονόταρμα η Αργεντινή. Τρομερό μονόταρμα. Πάμε. Λίγο να παίξουμε μπάλα, έλα. Πάμε. Ωραία. Κάτι κάνουμε τώρα. Σιγά σιγά περνάμε στις καθυστερήσεις. Και τώρα η Ελλάδα μπροστά. Σουτάρι! Μεγάλη ευκαιρία. Φάουλ που δεν δίνεται. Ξανά η Ελλάδα, ίσως τελευταία ευκαιρία αυτή. Άντε αγόρι μου. Λοιπόν, θα πάμε στα πέναλτι. Και αν περάσουμε καλό, συνεχίζουμε. Αν αποκλειστούμε, αν χάσουμε, σταματάμε και το βίντεο. Πάμε. Σουτάρουμε εμείς πρώτοι. Και 1-0. Η Αργεντίνη τώρα. Ένα-ένα. Θα το ρίξουμε στο κέντρο. Ωραίος. 2-1 για την Ελλάδα. Oh. 2-2. Oh. Oh. 3-2. Γρήγορη εκτέλεση. Θα μείνω στο κέντρο. 3-3. Oh. 4-3 για την Ελλάδα. Έχουμε το πάνω χέρι. Oh. Κάνει και ένα κολοδάχτυλο εκεί ο Σαραβάκος. Θα μείνω ξανά στο κέντρο. 4-4. Oh. Πρέπει να το βάλουμε τώρα. Πέντε τέσσερα. Το πιάνουμε και προχωράμε στην νοκάουτ φάση. Δεν θα μείνω κέντρο τώρα. Θα πάω αριστερά. Τώρα το έριξε κέντρο. 5-5. Πάμε. 6-5 για την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε αριστερά. Το έχουμε. Το έχει. Το έχει γάτα μου. Συνεχίζουμε στην νοκάουτ φάση με τους Ολλανδούς. Γκούλιτ, Ράικαρτ και τα σχετικά. Μεγάλη ομάδα. Πάμε για την έκπληξη. Να το Γκούλιτ με τη μαλούρα του. Και ο Ράικαρτ πιο πάνω. Αλλά ποιος Γκούλιτ και ποιος Ράικαρτ όταν έχει τη Σιαντάκη στην ομάδα. Σουτ!
Αποκρούει ο Φαντερζάρ. Παίζει να ήταν και τερματοφύλακας τότε. Μπορεί. Ξανά η Ελλάδα. Φεύγει. Έχουμε μπει καλά στο μάτς. Φάουλ. Θα το καρφώσω, Μάγκες. Το έχω. Το έχω. Όχι, ρε φίλε. Γκούλιτ. Χούλιτ. Δεν μασάμε από τέτοια. Συνεχίζουμε. Και βγαίνει η Ελλαδάρα στην κόντρα. Φάουλ ξανά. Πολύ σκληρή η Ολλανδή. Καλή εκτέλεση, αλλά μάζεψε ο τερματοφυλάκας της Ολλανδίας. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά στις καθυστερήσεις. Έγινε το λάθος, έγινε το λάθος, σουτάρι! Αρπάζει την μπάλα ο τερματοφύλακας όμως. Και η Ελλάδα βαράει και επιμένει. Καθυστερήσεις είμαστε. Προκλός. Ξανά φαουλ. Σκληρό παιχνίδι. Γκούλιτ. Και τέλος, λοιπόν, αφού είμαστε σε knockout φάση, θα παίξουμε χρυσό γκολ. Όποιος το βάλει, περνάει. Για να δούμε. Στη σέντρα η Ελλάδα. Σουτ. Μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στο τέρμα. Τι έκανα εκεί, ένας θεός ξέρει. Πιέζουμε όμως, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα. Και ευκαιρία μεγάλη. Περνάει, σουτάρι. Ξανά σου. Έχει κατεβάσει τα ρολά ο τερματοφυλακάς. Και τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν. Δεν μπορούν όμως. Ξανά η Ελλάδα. Φάουλ. Σουτ. Καλή ευκαιρία. Μακρινό σουτ, αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Και τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Ράικαρτ που δεν μπορεί. Και ξανά η Ελλάδα. Έχει πολύ χώρο. Δεν δίνεται το φάουλ. Σούτ από μακριά. Ίσως η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας.
σουτ πάνω στον τερματοφύλακα. Και κάπου εδώ τελειώνει και η παράταση. Ή όχι ακόμη. Έτω να μας την κάνει τη ζημιά ή όχι, δεν προλάβε. Οπότε πάμε ξανά στα πέναλτι. Ακόμη ένα μάτς, θα κρυφθεί από τα 11 μέτρα. Ξεκινάμε. 1-0. Η Ολλανδή τώρα. Ένα-ένα. Και δυστυχώς μπλοκάρει ο τερματοφύλακας στην μπάλα. Πρέπει να πιάσουμε τώρα αυτό το πέναλτι για να μείνουμε στο παιχνίδι. 1-2 για την Ολλανδία. Oh. 2-2. Η Οράνιε τώρα ξανά. 2-3. Τρία-τρία με πλεονέκτημα για τους Ολλανδούς. Και τώρα πρέπει να το πιάσουμε αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες. Θα μείνω στο κέντρο. Κρίμα. Πρέπει και να το βάλουμε και να το πιάσουμε. Ωραία. Και ένα κολοδάχτυλο εκεί από τον Σαραβάκο. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε τώρα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε γάτα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μένει τώρα να πιάσει ο τερματοφύλακας το πέναλτι και το όνειρο συνεχίζεται. 6-6. Μάλλον 5-5 στα πέναλτι. Το πιάσε ο σκύλος. Τέλος. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας γύρισα κάποια χρόνια πίσω. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.